πρώτα όμως. Πάμε πρώτα όμως λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Αντένα, τι γίνεται με τη Δούκισσα Νομικού, η οποία αποχώρησε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Η είδηση την οποία την βγάλαμε πρώτη εμείς εδώ και η Σταυρούλα Λούρου, η οποία μιλούσε και έλεγε φεύγει. Λέω, αποκλείεται να φεύγει Λούρου. Όχι, μου λέει φεύγει. Την Παρασκευή, βέβαια. Θα σε έπεσε έξω μια φορά. Αυτό να το πούμε. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της Σταυρούλας Λούρου ότι η Δούκισσα Νομικού τέλος, θα σταματήσει από το πρωινό. Έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Είχαμε τις πληροφορίες μας. Ξέραμε ότι η Δούκισσα Νομικού συζητάει με τη διοίκηση του Αντένα προκειμένου να αποδεσμευτεί από το πρωινό. Ήταν μια συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα η οποία δεν τη στέριαζε, διένιωθε πιεσμένη. Είχαν συμβεί και διάφορα ευτράπελα αυτές τις 14 μέρες που άντεξε να παραμείνει στο πρωινό. Προσπάθησαν να τη μεταποιήσουν, προσπάθησαν να κάνουν κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον Γιώργο Λιάγκα. Ήταν κάτι που δεν γινότανε. Με αποτέλεσμα λοιπόν να βγει η ανακοίνωση. Χτες το μεσημέρι, ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από το πρωινό. Τώρα παραμένει βέβαια να δούμε τι θα γίνει, γιατί από ό,τι ακούγεται θα παραμείνει στον Αντένα και θα κάνει κάποιο άλλο project. Άρα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω μία ανακοίνωση του Αντένα. Ναι. Η ανακοίνωση του Αντένα τι ακριβώς από εκεί ξεκινάμε λοιπόν, από την ανακοίνωση του Αντένα, η οποία. Δεν φαίνεται εδώ καλά. Είναι λυτή. Λέει ο Αντένα ανακοινώνει ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από το πρωινό. Ναι. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα που δεν θα επέτρεπαν την ομαλή λειτουργία της εκπομπής. Η Δούκισσα παραμένει αγαπητό μέλος της οικογένειας του Αντένα. Με αυτό. Κάνει εντύπωση που το κανάλι βγάζει τέτοια ανακοίνωση. Πραγματικά. Δεν ξαναγίνει αυτό. Όχι, είναι πρωτοφανές. Στα χρονικά. Ευθέως, ναι, να λέμε. Στα χρονικά, ποτέ. Τα ισόρουχα του βάλαμε. Λένε ότι η Νομικού το ζήτησε. Να γραφτεί. Να αναφερθεί σε και τι έγινε. Γιατί καλά, αυτό τώρα, γιατί πάνε να πει αυτό. Εδώ υπάρχει νομικό τμήμα, υπάρχουν marketing τμήματα. Μου κάνει εντύπωση εδώ ότι αναφέρει και γράφει τα συγκεκριμένα πράγματα. Ξανά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να λέει ότι σταματάει η συνεργασία. Το λόγο. Γιατί πήγαν διαφωνίες σε θέματα που δεν επέτρεπα την ομαλή λειτουργία της εκπομπής. Άρα επιβεβαιώνει εδώ Αντένα ότι υπήρχε φαγωμάρα. Ναι. Επιβεβαιώνει ο ίδιος ο τηλεοπτικός σταθμός όλο το παρασκήνιο το οποίο πήγε που λένε ότι τρώγονται. Και γίνεται σφαγή. Ήταν κάτι το οποίο φαινόταν, έβγαινε και στον αέρα. Φανταστείτε δηλαδή τι γινόταν από πίσω. Όταν βλέπουμε να της πετάει τη μία τάκα πίσω από την άλλη και στην ουσία να την προσβάλλει καθημερινά, φανταστείτε τι γινόταν πίσω από τις κάμερες. Πάμε λοιπόν ένα-ένα. Ξεκινάμε λοιπόν και έχουμε το Γιώργο Λιάγκα, όπου φαίνεται όλα να τελειώσανε και κάτι το χοντρό πρέπει να έγινε ποια μέρα. Έγινε την Πέμπτη. Γιατί Παρασκευή δεν εμφανίστηκε. Α, ναι, βέβαια. Την Πέμπτη, όταν έκλεισε η εκπομπή κανονικά, αποχαιρέτησε η Δούκισσα Νομικού και λέει θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Δεν είπε κάτι ότι εγώ αύριο δεν θα είμαι γιατί έχω υποχρεώσεις, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας την Παρασκευή. Ή δεν ήταν έτοιμη, ίσως κάτι συνέβη αυτό το διήμερο. Αυτό που, εξόρμησε ναι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε ένα καυγάς λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή της Παρασκευής, με αποτέλεσμα η Δούκισσα να μην εμφανιστεί στο πρωινό και να ανέβει επάνω και να ξεκινήσει τη συζήτηση με τη διοίκηση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, τι είπε η Δούκισσα Νομικού, γιατί έβγαλε και εκείνη τη δική της ανάρτηση. Ναι. Για να ενημερώσει τους τηλεθεατές και τους διαδικτυακούς της φίλους. Έγραψε λοιπόν μία ανάρτηση και στο Facebook και στο Instagram, όπου λέει «Ευχαριστώ τον Αντένα που σεβάστηκε την επιθυμία μου να αποχωρήσω από το πρωινό». Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, λέει και ότι ήθελα να αποχωρήσω. Τιμώ τις συνεργασίες μου όλα αυτά τα χρόνια με επαγγελματισμό, αφοσίωση και συνέπεια. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, ήταν όμως αναπόφευκτη. Ο σεβασμός είναι για μένα αξία διαπραγμάτευτη και οδηγός ζωής. Η ευγένεια είναι δύναμη και όχι αδυναμία. Ευχαριστώ το σταθμό και τους συντελεστές της εκπομπής, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, για όσα λίγα προλάβαμε να μοιραστούμε και εύχομαι στον Γιώργο και στην ομάδα καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την νοερή σας αγκαλιά όλες αυτές τις ημέρες. Τι χρειαζόμουν. Μάλιστα. Δύο λέξεις εγώ κράτησα. Σεβασμός και ευγένεια. Δηλαδή, σαν να λέει ότι κάποιος δεν τη σεβάστηκε και κάποιος ήταν εντελώς αγενής μαζί της όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε ότι η Δούκισσα είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Αδιαφεσβήτητα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί με αξίες από την οικογένειά της. Αρχές, έτσι. Είναι
μια πετυχημένη γυναίκα έχει την οικογένειά της, που κυριεύει την οικογένειά της ο σεβασμός. Άρα, δεν θα έδινε το δικαίωμα σε κανέναν να την προσβάλλει, να την υποτιμά και να μην τη σέβεται. Κάτι που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας. Από ό,τι φαίνεται, ναι, για να φτάσουν σε αυτό το σημείο μέσα σε δύο εβδομάδες. Και στον αέρα. Φανταστείτε τι θα γινόταν πίσω από τις κάμερες. Για να αναγκαστεί η Δούκισσα να πει «σταματάω». Ούτε ανάγκη έχει τη δουλειά για να επιβιώσει. Μια χαρά είναι οικονομικά η Δούκισσα. Είναι μια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει κάτι με αγάπη και να πηγαίνει στη δουλειά της χαρούμενη και ευτυχισμένη, όχι να πηγαίνει στο σπίτι της κλαμμένη. Έτσι. Οι πληροφορίες μας λένε ότι κάτι τέτοιο έκανε κουβέντα πρώτα με τον σύζυγό της, ο οποίος και η οικογένειά της έχει θυμώσει πώς είναι δυνατόν να φέρεται με αυτόν τον τρόπο στη Δούκισσα. Ήτανε πολλά τα περισσότερα. Έκατσε λοιπόν, και εδώ πέρα λοιπόν πάμε στο παρασκήνιο, η Δούκισσα νομικού πήρε αυτή την απόφαση κατόπιν συζητήσεως με την οικογένειά της, με τον άνδρα της. Έκατσαν και μιλήσανε με την οικογένειά της, με τους ανθρώπους της, για να πάρει αυτή την απόφαση. Κάποιοι λένε ότι πήγαινε στο σπίτι στεναχωρημένη, ακόμα και κλαμμένη. Είχε μαραζώσει. Είχε μαραζώσει. Λέει, είχαμε ένα λουλούδι και το οποίο αυτό το λουλούδι γύριζε μαραζωμένο στο σπίτι. Να πούμε ότι η διοίκηση του Αντένα έχει ενοχληθεί πάρα πολύ με τις καταστάσεις αυτές που συνέβησαν στην εκπομπή. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι και πόσο δηλαδή αντέξει κι άλλος άνθρωπος. Φαινότανε... Όχι, δεν εννοώ ότι έχει θυμώσει. Όχι με τη Δούκισσα, γενικότερα με όλο αυτό που έχει γίνει, φυσικά. Αλλά δεν θα μπορούσε ούτε η Δούκισσα να κάτσει. Ήταν η κατάσταση, φαινόταν εξ αρχής ότι δεν πάει. Δηλαδή, ο Γιώργος Λιάγκας φαινόταν από την αρχή ότι δεν την ήθελε. Ήθελε να είναι μόνος του, να κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος. Πάμε να δούμε τι είπε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας. Άλλο αυτό από εκεί, γιατί. Γιατί έχει την αξία. Συγκεκριμένη αυτή εξέλιξη. Να πούμε τώρα ότι βγήκε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα στην εκπομπή.